μια απόφαση προκειμένου να μην μείνουμε όλοι σε περίπτωση που έχουμε ζημιά στα ηλεκτρονικά μηχανήματα του οικισμικού μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε την... και πρέπει να γίνει τροποποίηση στον προπολογισμό. Πάμε στο πρώτο θέμα, επικύρωση του προηγούμενου πρακτικού του έργου. Έχετε πάρει νομίζω ομόφωνα. Κύριε Μακαριζή. Εγώ το κατά. Για το πρακτικό. Άλλη το πρακτικό, ναι, εγώ νομίζω για το δεύτερο θέμα. Για το πρακτικό, ναι. Εντάξει, ομόφωνα. Έκριση αυτή τη σημερά του προπολογισμού 2024. Να εισηγηθεί κύριε. Στην ουσία δεν αλλάζει κάτι. Είναι ο προϋπολογισμός όπως τον είχατε εγκρίνει. Μόνο στο ΚΑΕ εξών των 71-23 που είχαμε 2.000 ευρώ λόγω της βλάβης του σερβ στο επιμελητήριο που υπάρχουν δύο σερβερ. Ο ένας σκάει και τελείως και ο άλλος είναι στα πρόθυρα, ναι, γιατί είναι και 11 ετών και οι δύο. Τους είχαμε πάρει το 2012 μέσω του προγράμματος ψηφιακής σύγκλησης. Αν δεν θέλουμε να δουλέψουμε ούτε μητρό, ούτε για μήκοτα. Οπότε πέραμεσα να προμηθευτούμε ένα καινούριο σερβερ και γι' αυτό το λόγο, αν δεν υπάρχει έγκριση στον κωδικό, δεν μπορούμε. Και συνονοηθήκαμε με το Υπουργείο, θα στείλουμε την ορθή επανάληψη αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντί για 2.000 βάζουμε 12.000. Γιατί τώρα θα πάρουμε έναν καλό σερβερ, να μην έχουμε δύο, ο ένας γίνεται και ο άλλος για τα δύο προγράμματα, θα έχουμε σερβερ που θα κάνει όλη τη δουλειά. Αυτή είναι η μόνο ροποίηση και θα το στείλουμε στο Υπουργείο για να μας εγκριθεί όσο δυνατόν συντομότερο να μπορέσουμε να προμηθευτούμε το μηχάνημα. Και μπορέσαμε και μοιράσαμε σε πάρα πολλά παιδάκια και χάρηκαν στις γιορτές των Χριστουγέννων. Βεβαίως είχαμε και άλλες δράσεις, είχαμε το γλυκό Τα Βασίλη που μοιράσαμε σε χιλιάδες επισκέπτες, που ήταν πάρα πολλούς επισκέπτες και πρέπει να σας πω κύριε αγαπητοί συνάδελφοι ότι για πρώτη φορά μετά από 13-14 χρόνια η Ξάνθη μας είχε τόσους επισκέπτες στην περίοδο των Χριστουγέννων. Και νομίζω το σε έγγραφα σε άλλα συμβάθμια και θα μελώσουμε και αντέχουμε τις εκδηλώσεις και έτσι λοιπόν είχαμε για πρώτη φορά 100% πληρότητα στα ξενοδοχεία της Ξάνθης και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Πρέπει όμως τώρα, όπως έχουμε πολλές φορές εδώ, να ανασκοπηθούμε αυτό το τουριστικό πλούτο το οποίο έχουμε σιγά σιγά όλοι μαζί, η περιφέρειά μας, ο Δήμος, ο καινούργιος Δήμαρχος, ο Δήμος Ξάνθης, οι δύο επανεκλεγέντες Δήμαρχοι. Ο κύριος Τσιτρής και ο κύριος Μικούλου, αλλά και ο νέος Δήμαρχος Σμίκης, όλοι μαζί να συνεργαστούμε προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το πλούτο που έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό και αυτές τις μέρες προσπαθώ να φτωχευτεί με όλους τους αγώντες και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να έχουμε συνολική προσβολή, αλλά και σε όλα τα μεγάλα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και θα προκύπτουν από εδώ και πέρα, να συνεργαζόμαστε και να είμαστε μια γροθιά όλοι οι φορείς. Όλοι οι φορείς για να μπορέσουμε να κάνουμε, να πετύχουμε αυτό το οποίο δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε καταφέρει να πετύχει, να πετύχουμε. Και γι' αυτό και ο νόμος μας έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ευρώπης και η περιφέρειά μας στις τελευταίες τρεις θέσεις της Ευρώπης. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με τις επαφές που είχα και με την περιφέρεια και με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Ντοψίδη, και με τους αδερφές τους χώρους και τους δημάρχους και στις σχέσεις και